Καλώς ήρθατε! Τι μου κάνετε! Περάστε, καθίστε, πιάστε από μία θέση ο καθένας. Αλλά, παιδιά, για το σημερινό επεισόδιο πρέπει να έχουμε κάποια απαραίτητα πράγματα μαζί μας, όπως μία ομπρέλα όπως και δίποτε, αλλά και ένα λεξικέραυνο. Γιατί σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ένα time travel, θα έλεγα, γιατί θα πάμε σε μία εποχή που το MCU έβγαζε έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό, θα έλεγα. Στην εποχή που ακόμα και ο όρος MCU που μόλις προανέφερα ήταν ακόμη φήμη. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια, αλλά πάνω απ' όλα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την πρώτη ταινία Thor. Την ταινία που φαίνεται πολύ απλή επιφανειακά, αλλά μέχρι το τέλος του βίντεο θα καταλάβετε πως δεν είναι. Εσείς λοιπόν πάρτε μαζί τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά, αλλά προσοχή, μην φάτε καμία ξόφαλτση, γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα πετάνε σφυριά στον αέρα. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις όλες τις ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Το ταινιόνι μας λοιπόν ξεκινάει με την Dr. Foster να θέλει να δείξει στον ουρανό κάτι στον μέντορά της, τον Eric Selvig, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν πάνε όπως εκείνη τα θέλει. The last 17 occurrences have been predictable to the second. Θέλω εδώ να κρατήσετε αυτό που λέει η Jane για τις 17 προβλέψιμες φορές που είδε κάτι να γίνεται στον ουρανό, γιατί θα μας χρησιμεύσει στην πορεία. Είναι, παιδιά, από αυτές τις ωραίες, γρήγορες λεπτομεριούλες που γουστάρω να βλέπω σε μια ταινία. Προς το παρόν όμως. Και επίσης σημαντικό και συμπλήρωμα σε αυτό που σας είπα να θυμάστε από πριν, ότι η Jay με το που βλέπει να γίνεται αυτό το πράγμα στον ουρανό αναρωτιέται τι είναι αυτό που βλέπει. Δεν το έχει ξαναδεί δηλαδή. Τις άλλες 17 φορές δηλαδή που είπα πιο πριν παρατηρούσε κάτι διαφορετικό. Ναι. Εν μέσω ενός ανεμοστρόφιλου, νύχτα, κατράμι, πέφτει μία μορφή πάνω στο αμάξι. Δεν ξέρω αν έχετε δει ταινίες thriller, παιδιά, αλλά εγώ έξω από το αμάξι να δω τι χτύπησα, δεν έβγαινα. Ναι, το λέω και δεν τρύπαμαι καθόλου. Παιδιά, εγώ το γεύμα του Alien δεν γίνομαι. Do me a favor and don't be dead. Please. Ο μυστηριώδης τύπος λοιπόν τελικά ζει και δεν είναι Alien, ενώ πράσινος με κεραίες. Where did he come from? Και όλοι εμείς μαζί με την Jane αναρωτιόμαστε από πού διάλο ήρθε. Ρε παιδιά, δεν μπορεί να ήρθε ο ουρανοκατέβατος. Once mankind accepted a simple truth. Ότι το παγωτό φιστίκι δεν είναι παγωτό. That they were not alone in this universe. Α, οκ, κουμπλέ. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι και για το παγωτό φιστίκι όμως. From a realm of cold and darkness came the frost giants. Φουά, οι παγωγίγαντες. Πραγματικά, ρε παιδιά, ψάρωσα. Πόσο τεράστιοι πρέπει να είναι αυτοί οι τύποι. But humanity would not face this threat alone. Τώρα να σας πω κάτι. Η ταινία είναι άδικη και δεν παίζει δίκαια, γιατί ξεκινάει με cheat. Γιατί δεν γίνεται να αντισταθείς και να αντιπαθήσεις μια ταινία η οποία ξεκινάει με αφηγητή τον Άντονι Χόπκινς. Και αν μπορείς και αντιστέκεσαι και σε αυτό. Στον πετάει μπροστά στην οθόνη σου στο ρόλο του Όντιν. Καληνύχτα, τα λέγαμε. Τι να λέμε τώρα. Αυτό δεν είναι ταινία. Το Grand Theft Auto είναι με cheat codes. Είμαστε μόλις στο 5ο λεπτό της ταινίας και εγώ ήδη έχω ανοίξει τα χέρια και λέω: ταινία, κάνε μου ό,τι θέλεις. Παραδίνομαι. Για να μην τρώμε τσάμπα χρόνο όμως, να σας πω στα γρήγορα ότι μετά από μία μάχη παγωγιγάντων και ασγκαρντιανών, κερδίζουν οι δεύτεροι. Και όχι μόνο τους νικούν, τους παίρνουν και την πηγή της δύναμής τους, η οποία είναι ένα λείψανο με το κωδικό όνομα το κουτί των αρχαίων χειμώνων. Βασικά, τώρα που το ξανακούω, δεν είναι και τόσο κωδικό. Και το τοποθετούν σε ένα πολύ καλά φυλαγμένο μέρος στην Ασγκαρντ. Α, παιδιά, φοβερό video game. Αυτό το έχω παίξει κι εγώ. Βέβαια, πέφτανε λίγο τα FPS στις βουνοπλαγιές, αλλά κατά τα άλλα. But the day will come. One of you will have to defend that piece. Και σε αυτό που θα πω τώρα θέλω να δώσετε μεγάλη βάση, παιδιά, γιατί ο Όντιν γενικά, ρε παιδί μου, σαν ηγέτης είναι πάρα πολύ καλός, αλλά στο θέμα πατέρας. When I'm king, I'll hunt the monsters down and slay them all, just as you did, father. Έπες, έκανες εσύ, πατέρα. Ρε βούλος όταν μιλάει ο άρχοντας. Βρε γαλανομάτικο, ξανθό, τέλειο. Ναι, αχώνευτο νιάνιαρο, ήθελα να πω. Wise king never seeks out war, but
He must always be ready for it. Πάντως, εάν κάποιος από εσάς είχε την απορία το που έχασε το ένα μάτι του Όντιν, παιδιά, θα πάθετε πλάκα με τον επικό τρόπο με τον οποίο το έχασε. Πάρτε το! Ναι, καλά είδατε. Ο Λάφι, ο βασιλιάς των παγωγιγάντων, τυφλώνει το ένα μάτι του Όντιν, πετώντας του μια χιονόπαλα στη μούρη. Καλά, μιλάμε για επικούρα, έτσι. Βέβαια, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, γιατί η Marvel στο θέμα τρόπος βγαλσίματος ματιού έχει ένα θεματάκι. Ο πατέρας της χιλιετίας, λοιπόν, ο Όντιν, φροντίζει από πολύ μικρή ηλικία να αναπτύξουν οι δύο γη του έναν πολύ δυνατό ανταγωνισμό, ώστε μεγαλώνοντας να θέλουν να φάνε ο ένας τον άλλον. Γιατί εκτός των άλλων, και αυτό που μόλις τώρα τους είπε, είναι ένα τεραστίων διαστάσεων ψέμα. Spoiler alert. Τι με κοιτάς, ρε γυναίκα, σου είπα εκείνη την ημέρα να πάρουμε προφυλάξεις. Εσύ δεν ήθελες, φάτα τώρα. Και να ξέρετε ότι το flex του Thor ήταν πολύ μεγαλύτερο, απλά κόπηκαν πολλές σκηνές στο μοντάζ. Πάμε λίγο, ποιος θα γίνει βασιλιάς εδώ, έλα να βλέπω λίγο χαμπουλί. Μεγάλος από παιδί μικρό, τώρα γράμμο μου πήρε στο μυαλό. Μωρή Ασγκάρντ, έχω τρελά μες στο μυαλό. Λόκι, Λόκι, οε, οε, οε. Όχι, όχι, λάθος, μου το εκδηλώθηκα πάλι. Και εδώ βλέπουμε τον αγγελικά πλασμένο Chris Hemsworth με τα κατάξανθα βαμμένα φρύδια του να χαμογελάνε μπροστά στο φακό. Ευτυχώς, παιδιά, αυτό το έγκλημα με τα βαμμένα ξανθά φρύδια το έκοψε ο Whedon στην πρώτη ταινία Avengers και από τότε δεν το είδαμε ποτέ ξανά. Μα αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, για ποιο λόγο να πας να βάψεις τα φρύδια ενός ανθρώπου που ούτως ή άλλως από τη φύση του είναι ξανθός? Δηλαδή, έχει ήδη τα κατάλληλα φρύδια, του τα έδωσε η φύση, γιατί να πας να τα πειράξεις, είναι ηλίθιο. Ότι το βάθρο το ακούω κούφιο. Οι μάστορες πρέπει να σου κορόιδεψαν, αδερφέ. So long entrusted with the mighty hammer Mjolnir forged in the heart of a dying star. Α, δικαιότατος πατέρας, παιδιά. Στον Thor έδωσε το σφυρί και στο Loki λογικά έδωσε το καλέμι και το έκανα μαχαίρι. Power has no equal as a weapon to destroy or as a tool to build. Όσο λοιπόν ο Όντιν υπενθυμίζει σε ολόκληρη την Άσγκαρντ το πόσο άδικος είναι σαν πατέρας, στα υπόγεια της Άσγκαρντ είναι η θέα. Ενώ γίνεται μια τέλεια ληστεία. Εντάξει τώρα, τέλεια! Είχε και κάποιες μικρές επιπλοκούλες, ρε παιδί μου, μικρές. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Εμείς. The Jotuns must pay for what they've done. They have paid. Και δείτε, παιδιά, πως ο σωστός πατέρας Όντιν έχει δώσει στα παιδιά του από πολύ μικρή ηλικία τις σωστές βάσεις. I have a truce with Luffy, King of the Jotun. He just broke your truce. They know you are vulnerable. Παιδιά, ο Thor κακομαθημένος του κερατά, αλλά εδώ τα λέει πολύ σωστά, έτσι. Δεν μπορώ να μην του δώσω δίκιο. Thinking only as a warrior. This was an act of war. It was the act of but a few doomed to fail. Ρε Άρχοντα, ρε Όντιν. Τώρα, τι είναι αυτά που λες, γινόμαστε ρεζίλοι στον κόσμο. Θα στείλει δηλαδή μια άλλη χώρα, στην Ελλάδα, μια εκπαιδευμένη ομάδα να κλέψει κάτι και επειδή τελικά δεν θα το κλέψει όλα καλά και όλα ωραία. Πολύ σωστά εδώ πέρα του λέει ο Θόρ ότι αυτή είναι μια ξεκάθαρη πράξη πολέμου. Look how far they got, as king of Asgard. But you're not king. Not yet. Αυτό είναι, παιδιά, υπόδειγμα πατέρα. Πρώτα δίνει στον Thor το σφυρί να πολεμάει για χρόνια για λογαριασμό του. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και τις μάχες πάει να τον ανακηρύξει βασιλιά, αλλά από σπόντα δεν το κάνει. Και τώρα του φωνάζει και από πάνω επειδή του μιλάει σαν βασιλιάς. Και έχει δίκιο, όχι τίποτα άλλο. Και αν σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό το πράγμα είναι ηλίθιο, εδώ, παιδιά, είναι 100.000 φορές πιο πολύ ηλίθιο. Γιατί οι Ασγκαρντιανοί δεν γυρνάνε όπως εμείς, παιδιά, γυρνάνε με πολύ αργό τρόπο. Που σημαίνει ότι από μικρός ο Thor για να φτάσει σε αυτή την ηλικία πέρασαν εκατοντάδες χρόνια. Άρα ο πατέρας Όντιν είχε άπλετο χρόνο μπροστά του για να εκπαιδεύσει σωστά τα παιδιά του, αλλά τα έκανε μαντάρα. Είχε δηλαδή χρόνο να τους δείξει 5 πράγματα, ρε παιδί μου, για το πώς να γίνουν σωστοί βασιλιάδες, το πώς να βλέπουν τις καταστάσεις, αλλά πού. Εδώ ο Thor τουλάχιστον φαίνεται ίδιος, μη σας πω, και χειρότερος κιόλας. Και λέω χειρότερος γιατί τώρα έχει γίνει και ζημιάρης. Τι έβαλε ο άνθρωπος, ρε! Γυρνά άλλο ένα τραπέζι για πάρτι μας, μωρή δωράκλα! Στο κελί τρία! Αυτό είναι άρχοντα! Όχι, όχι! Άσε το σφυρί κάτω, ρε! Thor! If it's any consolation, I think you're right. About the frost giants, about Luffy, about everything. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, ε! He's a herald of woe. He's not welcome. Why?
Should I welcome you? We're going to Jotunheim. What? Wow! Άλλη μια εκπληκτική ιδέα, παιδιά, από τον πανέξυπνο και καθόλου επηρεασμένο Thor Odinson. Τώρα, μιας και το ανέφερα, έχετε προσέξει ότι ο Thor για επίθετο έχει το όνομα του πατέρα του συν το σόν από δίπλα. Αυτό ήταν κάτι πολύ συνήθες για τους Νορμανδούς μέχρι το 1800, παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα. Να παίρνουν δηλαδή τα παιδιά για επίθετο το όνομα του πατέρα τους και δίπλα το γιος ή το κόρη. Όχι, φαντάζεστε να το είχαμε υιοθετήσει όλο αυτό το κόλπο. Τώρα στο χωριό δεν θα σε ρωτούσε κανένας ποιανούς είσαι. My friends, we're going to Jotunheim. Ναι, μωρή κακομαθημένη, κάποια το καταλάβαμε, εντάξει. Ο Thor λοιπόν μαζί με τους Αστερίξ, Οβελίξ και τον υπόλοιπο στρατό του διασχίζουν τη γέφυρα του ρίου Αντίριο που εδώ τη λένε Bifrost. Και τι είναι στην ουσία? Μία γέφυρα ουράνιο τόξο που επιτρέπει στους Ασγαρδιανούς να μεταφέρονται στα 9 βασίλεια. Good hand up. You know, dressed warmly enough. I'm sorry. Do you think that you can deceive me? Περίεργα τα διόδια στην Άσγαρντ. Βέβαια, από τα 13,5 ευρώ που σου ζητάνε στην κανονική γέφυρα Ρίου Αντίριο και πάλι καλύτερα τα βλέπω. Never has an enemy slipped my watch until this day. Αυτός λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο Heimdall. Όπου για να σας δώσω να καταλάβετε καλύτερα τις δυνάμεις του Heimdall, πάρτε την κουτσοπόλα γιαγιά της γειτονιάς σας, ξέρετε, αυτή που ακούει και βλέπει τα πάντα, και πολλαπλασιάστε το αυτό ώστε να ακούει και να βλέπει τα πάντα και στα 9 βασίλεια. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, γιατί τα κάνω αυτά τα λάθη. Εάν η φάση τηλεμεταφέρομαι μέσω της Bifrost λειτουργεί έτσι, τότε στην αρχή της ταινίας που μας έδειξε ότι ο Όντιν μετέφερε ολόκληρο το στρατό του για να κερδίσει τον Λάφη, πώς το διάλογο χώρισαν εκεί μέσα όλοι αυτοί? Θα μου πεις τώρα, ρε Θωμά, έμπαιναν λίγοι. Ε, ναι, εντάξει, το ξέρω, αλλά δεν είναι πρακτικό αυτό το πράγμα. Θα έκανε μια εβδομάδα να τους περάσει όλους από εκεί μέσα. If your return threatens the safety of Asgard, Bifrost will remain closed. Ο Heimdall λοιπόν εδώ πέρα λέει στους ήρωές μας ότι εάν δω ότι η επιστροφή σας θα φέρει κίνδυνο στην Asgard, τότε δεν θα ανοίξω την Bifrost και θα σας αφήσω εκεί πέρα να ψοφήσετε με την ησυχία σας. Οπότε και πετάγεται ένας ξύπνιος και του λέει: Couldn't you just leave the bridge open for us? Α, σε ανοιχτά, του λέει ο Βελίξ της Asgard. Μην κλείσεις, λες και πάει περίπτερο. Leave the bridge open would unleash the full power of the Bifrost and destroy Jotunheim. Οπότε και παίρνει αυτή την απάντηση, εάν δηλαδή η Bifrost μείνει ανοιχτή, τότε θα καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. Όπα, κάτσε λίγο. Άρα η Asgard έχει στην ουσία ένα όπλο στα χέρια της που μπορεί να καταστρέψει για την πλακάρα του έναν ολόκληρο πλανήτη. Και οι Frost Giants πιο πριν πήγαν να κλέψουν αυτό το βασίλειο που έχει αυτό το όπλο. Παιδιά, σε αυτές τις καταστάσεις ο μόνος που μπορεί να δώσει απάντηση είναι ο Morgan Freeman. Καλή τύχη λοιπόν! Α, ναι, και μην ξεχνιόμαστε, αυτό με την Bifrost και ότι άμα μην ανοιχτεί καταστρέφει έναν ολόκληρο πλανήτη, κρατήστε το γιατί θα μας χρειαστεί συνέχεια. We shouldn't be here. Ρε παιδιά, εμένα αυτή η μουρόγαυλη φάτσα και αυτή η ιδιαίτερη προφορά κάτι μου θυμίζουν πολύ έντονα. The great protector, Lord Raiden. Ο Χριστός και η μάνα του! Τι μου θύμισες τώρα, ρε μαν! Πάντως, άμα θέλουμε να βγάλουμε κάτι θετικό από εδώ, παιδιά, είναι το ηθικό δίδαγμα πως αν πιστέψεις στον εαυτό σου, κάποια στιγμή και εσύ μπορείς να γίνεις θεός του κεραυνού. Σε άλλο franchise, βέβαια, αλλά μπορείς. The House of Odin is full of traitors. Τον Λάφη στην ταινία μας, τον αρχηγό, τον βασιλιά δηλαδή των παγωγιγάντων, τον υποδύεται ο κύριος Κόλμ Θιόρ. Και για να επιτευχθεί αυτό το εκπληκτικό οπτικό αποτέλεσμα, παιδιά, έπρεπε ο τύπος να κάθεται κάθε μέρα πριν από τα γυρίσματα για 5 ώρες και να τον μακιγιάρουν. Και το ότι το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό επιβεβαιώθηκε και χρόνια μετά, όταν για τη σειρά Game of Thrones πήραν ατόφια την εμφάνιση του Λάφη και την εμφάρμοσαν στο Night King. Κουβαλίτσες. Νομίζατε ότι δεν σας πήραμε χαμπάρι? Go now, while I still allow it. Α, άρα οι παγωγίγαντες στην ουσία δεν είναι και τόσο γίγαντες, πιο πολύ για πασκεμπολίστες τους βλέπω. Και το λέω αυτό γιατί εντάξει, α, η διαφορά ύψους δεν είναι και τόσο μεγάλη, ρε παιδί μου, για να τους πεις γίγαντες. Come on, brother. Ουχ, το είδατε αυτό! Για βάλω το ξανά! Ο Λάφη στο ένα πλάνο φοράει ένα τύπου κράνος από μούχλα, να το πω, τέλος πάντων, αλλά στο αμέσως επόμενο πλάνο δεν φοράει τίποτα. Εσείς, τι έγινε εκεί πέρα, ξεχάσατε να το ξαναφορέσετε στα ρισούτς? Ε, 5 ώρες μακιγιάς κάθε μέρα, λογικό είναι κάποια στιγμή να ξεχάσουν και κάτι. Run back home, little princess. Damn. Βρε τα βανόπροκα Λάφη.
Οι άλλοι έχουν έναν βασιλιά θεό με απίστευτα μεγάλη δύναμη, ο οποίος έχει ένα γιο εξίσου θεό που κρατάει ένα σφυρί που του δίνει επίσης τεράστια δύναμη, και έναν άλλο γιο μάγο. Και όλοι αυτοί τώρα κατοικούν σε ένα βασίλειο που έχει ένα όπλο το οποίο καταστρέφει έναν πλανήτη για την πλακάρα του. Και μου κάνεις και μαγκές. Είναι αυτό που λένε, πες μου ότι θες να σε αφανίσουν χωρίς να πεις ότι θες να σε αφανίσουν. Next. Ρε παιδιά, τώρα θα το ξαναπώ. Η διαφορά που έχουν οι Ασγκαρντιανοί με τους Frost Giants δεν είναι πολύ μικρή. Για βάλε μία να δούμε τον Frost Giant Loki από τη σειρά What If. Bring it on in. I can't believe you came. Ορίστε, αυτή είναι η σωστή διαφορά μεγέθους. Αυτός, ναι, είναι ένας γίγαντας. Στην ταινία γιατί μου τους συρρυκνώσατε έτσι? Τι διάλο, δεν σας έφτανε το υλικό για το μακιγιάζ? Ένας Frost Giant λοιπόν πιάνει το χέρι του Obelix και παραλίγο να το παγώσει. Όταν ακριβώς το ίδιο όμως γίνεται με τον Loki. Υπόπτα πράγματα συμβαίνουν εδώ. We must go. Go. Ο βλαμμένος Thor λοιπόν αδιαφορεί εντελώς για το τι κάνουν οι δικοί του, οπότε και τους αφήνει στο έλεος του... του Θεού ήθελα να πω, αλλά... στο έλεος των παγωγιγάντων, τέλος πάντων, όσο εκείνος προσπαθεί να περάσει το νέο high score του με cheat codes. Και μετά έχουμε και το βλάκα του βασιλιά τους να μου πουλάει και μαγιές. Τώρα ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε? Εδώ ο Thor έχει μετατρέψει το γιο του γάμι σε παιδική χαρά. Ναι, καλά, εντάξει. Τι κοιτάτε ρε βλάκες, αφού ο Thor σας έχει για την πλακάρα του. Έλα, κάντε του πικί ψιλοκομμένο να τελειώνουμε. Τι έγινε ρε παιδιά? Ρε Thor, γιατί ξαφνικά φαίνεσαι να ανησυχείς? Ρε εσείς, σε αυτόν πάνω πριν δεν είχε πέσει ένας ολόκληρος στρατός και τους κέρδισε για την πλακάρα του? Τους έριξε ένα κεραυνό και τους διέλυσε. Τώρα ξαφνικά τι μου τον δείχνετε να ανησυχεί? Ρε, θα μας τρελάνετε, αποφασίστε. Αυτό θα πει σωστός πατέρας ρε παιδιά. Σου λέει ο Όντιν, έχω κάνει ήδη το γιο μου ρεζίλι σε όλη την Άσγκαρντ. Να τον κάνω και στα υπόλοιπα βασίλεια. Λάφι, end this now. Your boy sought this out. You're right. Τι δίκιο έχεις, του λες βρεγκασμά Όντιν, μας κοροϊδεύεις? Ο Thor πήγε να φύγει και τον προκάλεσε ο άλλος, γι' αυτό γύρισε και τους πλάκωσε στις μάπες. Αλλά πού να το ξέρεις αυτό, αφού με το που ήρθες είπες στο γιο σου να το βουλώσει αντί να κάτσεις να τον ακούσεις? You get what he came for. War and death. So be it. Ορίστε ρε παιδιά, με δουλεύετε, αφού τους έχουν για την πολύ πλακάρα τους. Και μου κάθεται όλος και παρακαλάει και λέει, συγχώρεσε το γιο μου γιατί είναι παιδί ακόμα και τέτοιο. Ρε πάτα το δυο μάπες εκεί πέρα να κάτσεις στα παγωμένα αυγά του να τελειώνουμε. While you wait and be patient, the nine realms laugh at us. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool. Τώρα πώς αυτή η ρημάδια ταινία με έχει κάνει να συμφωνώ και με τον ένα και με τον άλλο, δεν ξέρω. Πάντως ο καλύτερος της υπόθεσης είναι η μουσίτσα ο Loki, ο οποίος δεν έχει βγάλει κύχρε. Father. Hey! Έλα ρε Loki, βούλος, το καλά το πήγαινες μέχρι τώρα. You are unworthy of these realms, unworthy of your title. You're unworthy of the loved ones. Να σας πω κάτι παιδιά, μπορεί η ιστορία μέχρι τώρα τουλάχιστον για εμένα να μην βγάζει κανένα νόημα, αλλά αυτός ο Τιτάνας, ο Άντονι Χόπκινς, είναι τέτοιου φελληνικού ηθοποιός που μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να σώσει μια ολόκληρη ταινία. And now take from you your power. Και προσέξτε, δεν είναι τυχαίο που το λέω τώρα αυτό, γιατί αυτή η σκηνή που μόλις είδατε, η τιμωρία δηλαδή του Όντιν στον Thor, είναι καθαρός αυτοσχεδιασμός του Άντονι Χόπκινς. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ζήτησε από τον Άντονι Χόπκινς να διαφορήσει για αυτά που λέει το σενάριο και να κάνει τα δικά του. Well played, Kenneth. Well played. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Άλλη μία αποκάλυψη από αυτή την εκπομπή, παιδιά, και από εδώ λείπουν λόγια. Κανονικά η σκηνή είναι έτσι. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Όπα, περίμενε, τι εννοεί, Άξιο! Και κάπως έτσι η ταινία μας φτάνει στο σημείο που ξεκίνησε. You dare threaten me, Thor, with so puny... Με τους επιστήμονες δηλαδή να πέφτουν πάνω στο Thor.
ή το ανάποδο έγινε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αλλά μαζί με τον Thor, δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, λίγα χιλιόμετράκια πιο εκεί έπεσε και το σφύρι. Hi, just taking a little blood. How dare you attack the son of Odin! I need some help. Και ξαφνικά, παιδιά, ο Thor, από εκπαιδευμένος βασιλιάς της Asgard, γίνεται ένας μαο-μαο γνήσιος Viking. Ένα από τώρα εδώ κάτι. Εντάξει, ωραίο το αστείο με τον Μάο Μάο Αούγκανο Θόρ που και καλά δεν καταλαβαίνει, αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Γιατί εντάξει, ο Θόρ κατάγεται από έναν άλλο κόσμο, από έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Δεν είναι ηλίθιος. Εννοώ ότι θα έπρεπε να έχει το IQ να καταλάβει ότι αυτοί δεν θέλουν το κακό του και όχι να κάθεται να του απακιάζει. Anyway, η ομάδα επιστημόνων μας λοιπόν πηγαίνει να βρει τον Θόρ, ο οποίος Θόρ έχει καταφέρει και έχει αποδράσει να πω. Τέλος πάντων, και ξανασυναντιόνται. Όσο το σφυρί του αρχίζει και αποκτά κοινό. Did it work? Γεια σου ρε Stan Lee, άρχοντα! Παιδιά, να ξέρετε ότι αυτή τη σκηνή δεν σας την έβαλα τυχαία, θα καταλάβετε σε λίγο. Sir, we found it. Καλώς τα παιδιά, καλώς τους άντρες με τα μαύρα! Όπα, sorry, λάβω την ταινία. What is this? Oh. My ex. Το ταπελάκι που ξυλώνει εδώ η Jane πάνω από το μπλουζάκι λέει ότι είναι του πρώην της και έγραφε απάνω Donald Blake. Αυτός ο Donald Blake λοιπόν στα κόμικ είναι ένας φοιτητής ιατρικής του Harvard, του οποίου όμως αφαιρέθηκε η μνήμη από τον Όντιν για να πάρει τη θέση του στη γη ο Thor. Και μέσα από αυτήν τη θνητή ζωή να διδαχθεί ο Thor την ταπεινότητα. Stop! What am I? You're my son. What more than that? Και επιτέλους ήρθε η ώρα για το plot twist της ταινίας μας, κυρίες και κύριοι. Καλά, έκανε πάμε από ώρα, αλλά... The casket wasn't the only thing you took from Jotunheim that day, was it? No. Όχι, πήρα και 2 κιλά frozen yogurt. Έχω ακούσει ότι κάνουν πολύ καλό frozen yogurt εκεί. And I found a baby. Laufey's son. Laufey's son. Ο τύπος, χωρίς καμία ντροπή, πήγε και πήρε... το παιδί του βασιλιά των παγωγιγάντων. Και δεν σκότωσε καν τον βασιλιά, έτσι. Τον άφησε ολοζώντανο και του πήρε το παιδί με το έτσι θέλω. Why? Άντε να δω τώρα τι θα του πεις ρε Όντιν. Tell me! Στο διάλο, τι οικογένεια είναι αυτή, μωρέ, μη φωνάζετε. Πες του και εσύ, μωρέ, να τελειώνουμε. I thought we could unite our kingdoms one day. Bring about an alliance, bring about a permanent peace through you. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο καλύτερα αυτό. Δηλαδή ο Όντιν πρώτα αποδεκάτησε ολόκληρο το στρατό του Λάφη. Τον ίδιο το Λάφη δεν τον σκότωσε, αλλά του έκλεψε το γιο, γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο ήθελε να ενώσει κάποια στιγμή τα δύο βασίλεια. Μόνο εμένα μου ακούγεται εντελώς ηλίθιο αυτό, πείτε μου. Θες να ενώσεις τα δύο βασίλεια και πας και κλέβεις το γιο του άλλου? Να του πεις τι μετά. Α, Λάφη, κοίτα αδερφέ, μπορεί να σου έκλεψα το γιο, αλλά τον ταΐζω, τον ποτίζω τόσα χρόνια, τον μεγάλωσα, τον έμαθα και 5 πράγματα, τον έκανα και μέγα μάγο και τώρα λέω να ενώσουμε τα βασίλειά μας. Τι λες, ρε δεν πω μεγαλά ρε. You know, it all makes sense now. Why you favored Thor all these years? You could never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. Τι έπαθω, Όντιν, ρε. Πέθανε. Παρεμπιπτόντως, για να μην το ξεχάσω, συμφωνώ απόλυτα με τον Λόκη. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Τι έγινε, ρε παιδιά, τι σας φάρηκε περίεργο. Εγώ έχω φίλο κολλητό που μετά από 3 ποτά έτσι ακριβώς παραγγέλνει. I meant no disrespect. All right, well, no more smashing. Deal? Και θυμάστε που σας είπα λίγο πριν ότι είχα λόγο που σας έδειξα τη σκηνή του κάμεο του Stan Lee. Ορίστε. Have my word. Το ίδιο φορτηγό που στην προηγούμενη σκηνή το είδαμε να χάνει το μισό του σασί, το βλέπουμε να περνάει πίσω από τον Thor. Αχ, πείτε μου ότι τα γουστάρετε κι εσείς όσο εγώ αυτά, πείτε το μου! We need to appropriate your records and all your atmospheric data. By appropriate, you mean steal? Η καλή μας S.H.I.E.L.D. λοιπόν έρχεται στην ταινία μας για να επιτάξει ό,τι έρευνα έχει κάνει η Dr. Foster μέχρι τώρα, όσο ο Thor πηγαίνει να πάρει το σφυρί το οποίο θεωρεί ότι είναι δικό του. Years of research. Gone. They even took my iPod. Αχ, κρατιέμαι τόση ώρα και δεν έχω μιλήσει, παιδιά, για την Kat Dennings, η οποία στην ταινία μας υποδίεται την Darcy Lewis. Και είναι η μόνη ηθοποιός που όχι απλά έχει βγάλει τα λεφτά της, κυρίες και κύριοι, έχει πάρει και όλο το budget της ταινίας στις πλάτες της. Γιατί έχουν περάσει μόλις 47 λεπτά από την ταινία μας, κυρίες και κύριοι, και η Darcy έχει προλάβει και έχει διαφημίσει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία μεγάλα brands. Νούμερο 1. Τις προψημένες τάρτες Pop Tarts. Also, how could you eat an entire box of Pop Tarts and still be this hungry? Το Facebook. This is going on Facebook, smile. Και την Apple.
They even took my iPod. Την τύπησα αυτή, παιδιά, την έχουν βάλει μέσα στην ταινία καθαρά για διαφημιστικούς λόγους και έχω και αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό. Γιατί η Darcy Lewis, παιδιά, είναι η μοναδική χαρακτήρας από τους κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας μας, η οποία δεν υπάρχει στα κόμικ. Την δημιούργησαν μόνο και μόνο για τις διαφημίσεις σας, λέω. My friends. Where's Odin? Father has fallen into the Odin sleep. Τι! Δηλαδή, ο Όντιν, για να αποφύγει να δώσει εξηγήσεις στο θετό του γιο, έπεσε απλά για ύπνο. Επίσης, να σας εξηγήσω κάτι εδώ που η ταινία επίτηδες το αφήνει μετέωρο, βασικά δεν το υιοθετεί. Εννοώ το ότι ο Όντιν στα κόμικ μια φορά τον χρόνο πέφτει για μία εβδομάδα για ύπνο, γιατί έτσι αναζωογονούνται οι δυνάμεις του. Ο Θόρ λοιπόν πηγαίνει να πάρει με όχι και τόσο ήρεμο τρόπο το σφυρί που θεωρεί αυτός ότι του ανήκει. Και μετατρέπει τις εγκαταστάσεις της Shield σε ελληνικό αγώνα μπάσκετ, παιδιά, αφού έχει αρχίσει και δέρνει κόσμο από τη φυσούνα. I need eyes up high with a gun. You want me to slow him down, sir? Or are you sending in more guys for him to beat up? Συγγνώμη, ρε Κόλσον, συγγνώμη. Έχεις τον Hawkeye στην ομάδα σου και αντί να πεις θέλω τον Μπάρτον ψηλά, λες θέλω κάποιον ψηλά. Και απαξίωση είναι αυτή, μωρέ. Άρε, κανείς δεν τον εκτίμησε όσο έπρεπε τον Hawkeye σε αυτό το σύμπαν. Κανείς. Και εννοείται ότι η καραψονάρα του κερατά Θόρ δεν είναι άξιος για να σηκώσει το Μιόλνιρ. Μπορεί να την έπεσε ο Όντιν, αλλά έχει προλάβει και έχει παίξει μπαλίτσα, δεν μπορείτε να πείτε. Why don't you tell me where you received your training? Pakistan? Chechnya? Afghanistan? Ασγκαρδιστάν, μήπως? No, you strike me more as the soldier of fortune type. Certain groups pay very well for a good mercenary like you. Ρε βλαμμένε Κόλσον, τι λες, είμαστε με τα καλά μας. Ποιος καλά εκπαιδευμένος μισθοφόρος θα πήγαινε να μπει μέσα σε εγκαταστάσεις μυστικής υπηρεσίας από την μπροστινή πόρτα? Αφού το παλικάρι το βλέπεις, φαίνεται, είναι αούγκανο, ή ξέρει να δέρνει, ή οι πρακτορές σου είναι φλόροι. Διάλεξε. Και ήρθε η ώρα για οικογενειακές ιστορίες, κύριε και κύριοι. Let me explain to father. Father is dead. What? Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχω με αυτή την ταινία, παιδιά. Ο Λόκι, ο οποίος τόση ώρα παίζει στα μάτια του θεατή, ρε παιδί μου, αν είναι καλός, κακός, γενικά φαίνεται ως διπλωμάτης, πηγαίνει και λέει ψέματα στον Θόρ χωρίς κανέναν απολύτως ουσιαστικό λόγο. Can I come up? Yes, but couldn't we find a way? And mother has forbidden your return. Και μάλιστα του λέει και διπλό ψέμα, και ότι ο Όντιν, ο πατέρας του δηλαδή, είναι νεκρός και ότι η μάνα του δεν το επιτρέπει να γυρίσει πίσω. Ο Λόκι, έτσι, που ήδη είναι βασιλιάς, ήδη δηλαδή μπορεί να κάνει ό,τι του καπνίσει και να μην ξέρει και τίποτα από όλα αυτά ο Θόρ. Για ποιο λόγο να πας να το πεις? Αφήστε, παιδιά, θα απαντήσω εγώ. Ουσιαστικός λόγος δεν υπάρχει. Ο μοναδικός λόγος είναι πως η ταινία μας εδώ πέρα το κάνει αυτό για να ξεκαθαρίσει στα μάτια του θεατή ότι ο Λόκι είναι επισήμως ο κακός της ταινίας μας. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι που εμείς εδώ το λέμε σεναριακή έκπτωση. Φαουλάρα, προχωράμε. Oh, Johnny, Johnny, Johnny. There you are. Gonna be all right. I'm taking you home now. Ο Dr. Selvig, λοιπόν, εδώ πέρα με τη φοβερή δικαιολογία ότι ο Thor είναι πρώην επιστήμονας, καταφέρνει και τον βγάζει από την Shield. Δεν τον πίστεψε κανένας, έτσι. Για να γίνει αυτό. Ο Thor παίρνει πίσω το σημειωματάριο της Jane, το οποίο η Shield για κάποιο λόγο το είχε σε έναν υπαίθριο πάγκο. Πάλι καλά δηλαδή που δεν το είχαν και πεταμένο μες στις λάσπες. Και ευχαριστώ να λέμε. Kill him. After all I've done for you. Αυτοί οι δύο τώρα πλέον ξέρουμε ότι είναι πατέρας και γιος, έτσι. So you're the one who showed us the way into Asgard. Κάτσε, τι εννοείς? Τι λένε, ρε? Δηλαδή, ο βασιλιάς δεν είχε ιδέα για το ποιος βοήθησε για να μπουν μες στην Άσγαρντ. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Τι έκανε ο Λόκι δηλαδή? Τους πήρε τηλέφωνο με απόκρυψη και τους το είπε. I will conceal you and a handful of your soldiers. Lead you into Odin's chambers and you can slay him where he lies. Εσείς, αυτή τώρα είναι συζήτηση πατέρα και γιου. Δεν θα έπρεπε τώρα που κι εμείς το γνωρίζουμε αυτό ότι είναι πατέρας και γιος να μας δείξει λίγο η ταινία τη φάση τους? Κάτι, ρε παιδί μου, να του πει ο Λάφι τώρα που του δίνει τη ευκαιρία, που βλέπει μπροστά στα μάτια του το γιο του και είναι οι δυο τους, τίποτα! Once Odin is dead, I will return the casket to you and you can return Jotunheim to all its glory.
Α, καλά, λάθη, εντάξει. Διώξτε τον με τις κλωτσιές. Το παιδί σου κοροϊδεύει, εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Ακούστε εδώ τι του είπε. Και θα τώρα αφήσει, λέει, να σκοτώσει τον Όντιν και θα του δώσει πίσω και το κουτί για να ανακάμψει το βασίλειό του. Τίποτα άλλο, ρε Λόκι. Νίκιασέ του και την Bifrost για καμιά πενταετία, Λόκι. Να βγάλει και κανένα ψηλό, μην σου κοροϊδό. Α, καλά, εντάξει. Αν και λάθη, από σένα δεν περίμενα και τίποτα καλύτερο. Ξαναλέω, αυτή τώρα η συζήτηση είναι μεταξύ πατέρα και γιου. Που επιτέλους βρίσκονται face to face μετά από τόσες εκατοντάδες χρόνια και πλέον ξέρουν την αλήθεια και οι δύο. Ευχαριστώ. What is that? Your world is one of the nine realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil. Και τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τη λεπτομέρεια που σας είπα να θυμάστε από την αρχή της ταινίας. The world's tree. Now you see it every day without realizing. Τι έλεγε λοιπόν η Τζέιν στην αρχή της ταινίας? The last 17 occurrences have been predictable to the second. Η Τζέιν λοιπόν ήταν πολύ κοντά στο να ανακαλύψει το Yggdrasil, το δέντρο δηλαδή που ενώνει τα 9 βασίλεια. You would defy the commands of Loki, our king. Yes. Good. Ωραίος ο Χάιμνταλ. Οι γαλάντες της Άσγαρντ λοιπόν θα πάνε στην γη για να φέρουν πίσω το Θόρ. Τώρα, σε τι θα βοηθούσε αυτό ακριβώς δεν ξέρω, γιατί ο Θόρ είναι θνητός και δεν έχει καν το σφυρί μαζί του, αλλά οκ. Ensure my brother does not return. Destroy everything. Ο Λόκι όμως, παιδιά, το μαθαίνει αυτό και δεν μπορεί να το αφήσει έτσι, οπότε ελευθερώνει τον καταστροφέα και του λέει πήγαινε και κάνε σαματά στη γη και φρόντισε τον μπραδέρι μου να μην γυρίσει πίσω. We're here to take you home. You know I can't go home. My father is dead because of me. Thor, your father still lives. Πω, τι λες ρε παιδί μου, δείτε που τελικά παιδιά ο Θόρ έμαθε την αλήθεια. Μα καλά πως έγινε αυτό. Πως αυτό συνέβη τόσο εύκολα, πείτε μου. Δεν είναι και ότι μπορεί ο καθένας από την Άσγαρντ να μεταφέρεται μέσα σε δευτερόλεπτα στη γη. Μιλάμε για μεγάλη ατυχία για το Λόκι αυτή η εξέλιξη. And I say for your act of treason, you are relieved of your duties as gatekeeper and no longer citizen of Asgard. Ο Λόκι λοιπόν απαλλάσσει τον Χάιμνταλ από τα καθήκοντά του και ο Χάιμνταλ, παιδιά, παγώνει. And I need no longer obey you. Α, καλό! Ο καταστροφέας λοιπόν έχει έρθει στη γη και δικαιολογεί το όνομά του. Αρχίζει δηλαδή και καταστρέφει τα πάντα. Δεν σκοτώνει, καταστρέφει έτσι, γιατί είναι gentleman. Όχι για πολύ βέβαια, γιατί ο Θόρ έχει σχέδιο, παιδιά. Brother, whatever I have done to wrong you. Whatever I have done to lead you to do this, I am truly sorry. Πηγαίνει και κάνει εξομολόγηση στον καταστροφέα για να τον ακούσει ο αδερφός του, γιατί από ό,τι φαίνεται ο καταστροφέας χρησιμοποιείται και σαν hands free. But these people are innocent. Taking their lives will gain you nothing. So take mine and end this. Και του λέει να μην σκοτώσει τους ανθρώπους και ανταυτού να σκοτώσει μόνο αυτόν. Και του πατάει μια ανάποδη, παιδιά, του Θόρο καταστροφέας. Μιλάμε, είπε όλη την προπίδα του 9 ανάποδα. Επαναλαμβάνω όμως, δεν σκοτώνει. Είναι gentleman, σας λέω. Και το σφυρί, κυρίες και κύριοι, ως άλλος πύραυλος επιστρέφει στα χέρια του Θόρ. Και καταστρέφει το hands free του Loki, κλείνει και μια συμφωνία με τον Coulson ότι θα είναι σύμμαχός τους εάν αυτοί επιστρέψουν πίσω τον εξοπλισμό στην Jane και ζήσαν αυτοί καλά και... Πω, εσύ μας έλειπες τώρα. Τον είχα ξεχάσει, παιδιά, εντελώς αυτό το κασμά. Αχ, τι ωραία σκηνή πατέρα και γιου, And your death came by the son of Odin. Πόσο αριστοτεχνικά χειρίστηκε αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό το plot twist, για να μπορέσει έτσι και λίγο να μας δείξει τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Εκπληκτικό. Loki, you saved him. Φόβο, παιδιά. Ο Loki, ο κατεργάρης θεός, ο πονηρός θεός, ο πανέξυπνος, μοχθηρός θεός, σε αυτήν την ταινία έχει το πιο ηλίθιο σχέδιο που έχω ακούσει. Ποτέ. Αλλά παρόλο που είναι τόσο ηλίθιο το σχέδιό του, κατά τύχη για λίγο δουλεύει. Καταρχάς, έβαλε μέσα στο Άσγαρντ τους παγωγίγαντες για να κλέψουν το κουτί που φτιάχνει παγάκια, ώστε να τσαντιστεί ο Θόρ, να την πει στον Όντιν, μετά να βάλει λόγια στον Θόρ για να παρακούσει τον πατέρα του και να πάει στο Γιότουνχάιμ, να τσαντιστεί ο Όντιν, να εξορίσει τον Θόρ
Και μετά, εντελώς κατά λάθος, ο Όντιν να πέσει στον αιώνιο ύπνο για να μπορέσει να γίνει αυτός βασιλιάς. Αλλά επειδή είναι και κολόφαρδος, το ηλίθιο σχέδιό του δούλεψε και το κατέστρεψε ο ίδιος όταν πήγε και είπε τα ψέματα αυτά που είπε στον Θόρ στη γη. Τι θεός της εξαπάτησης και ιδίες. Εδώ μιλάμε για τον απόλυτο Ιωτά και σας τον λέω εγώ που τον λατρεύω το χαρακτήρα του Λόκη. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Λόκη, αφήνει ανοιχτή την Bifrost για να καταστρέψει το Jotunheim. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχει φροντίσει η ταινία να το σετάρει από την αρχή της. Leave the bridge open would unleash the full power of the Bifrost and destroy Jotunheim. Βέβαια έβαλε και τον Λόκη εδώ πέρα να το ξαναπεί, αλλά εάν το άκουγες για πρώτη φορά εδώ πέρα θα χανώσουν λίγο. Ενώ τώρα σου βαράει μια μικρή υπενθυμισούλα και είσαι κομπλέ. Why have you done this? To prove to father that I am a worthy son. Όχι Λόκη μου, όχι αγόρακλα μου, δεν φταίς εσύ για τίποτα. Ο γκασμάς ο Όντιν φταίει για όλα. When he wakes, I will have saved his life. Τώρα να, πάω να σε υποστηρίξω και λες κάτι τέτοια και με κνευρίζεις. Αφού βρεταβανό προκαλόκι, ο Όντιν και που κοιμάται, ακούει και βλέπει τα πάντα. Η ταινία δηλαδή αυτό το σέταρε όχι μία, αλλά δύο φορές. Η μία ήταν εδώ. Όταν δακρύζει δηλαδή μετά από τη θυσία που κάνει ο Θόρ. Και η άλλη ήταν εδώ. Άρα ήδη γνωρίζω ότι λες ψέματα, βρε και φταίει. Τα βλέπετε από την αρχή του επεισοδίου σας λέω για τον βλάκα πατέρα Όντιν και δεν μ' ακούγατε. Πάρτε τα τώρα. Πάρε του λέω Θόρ το σφυράκι να παίξει για λίγο του Λόκη και έρχομαι. Ο Θόρ σπάει την Bifrost και λίγο πριν παιδιά χαθούν για πάντα στο αχανές διάστημα. Τελευταία στιγμή τους πιάνει ο Όντιν για να έχουμε αυτήν εδώ τη σκηνή. I could have done it, father. For you, for all of us. Τα βλέπεις βρε απαράδεκτα και φταίει Όντιν, τι κατάφερες με τη συμπεριφορά σου. Όλα αυτά ο Λόκη τα έκανε για να κερδίσει την αγάπη σου, άχρηστε. No, Loki. Και του τη λέει κιόλας από πάνω. Εντάξει, τι να σας πω. Έχει χάρη που έχετε βάλει τον Άντωνι Χόπκινς να παίζει τον Όντιν. Αλλιώς θα έχω κοκκινήσει από τα νεύρα μου. Και πάλι έχω κοκκινήσει, αλλά τέλος πάντων. Loki, no. No. Τι όχι, βρε μουρόχα, βλε. Τώρα σε πείραξε. Πρώτα τον μεγαλώνεις με ψέματα. Δεύτερον, δεν τον μεγαλώνεις σαν εισάξιο γιο, παρόλο που αυτό ισχυρίζεσαι συνεχώς. Και τρίτον, του τη λες ενώ κρέμεται στο χείλος του γκρεμού. Τι θες να κάνει το παιδί, να τρέξει την αγκαλιά σου. You'll be a wise king. Ναι, σε αντίθεση με σένα. There will never be a wiser king than or a better father. Α, καλά, εντάξει, ναι. Μεγάλη ηρωνία να το ακούς αυτό από τον κακομαθημένο γιο της υπόθεσης. Για ρώτηστε και τον Λόκη να δούμε τι θα πει. So Earth is lost to us. No. Και στο τέλος, ο άνεργος πλέον Χάιμνταλ κοιτάει στεναχωρημένο στο αχανές διάστημα γιατί πλέον πρέπει να πιάσει δουλειά πενθήμερο 8 ώρο. Can you see her? Yes, she searches for you. Αλλά εδώ παιδιά, ναι, στο παραπέντε, θέλω να σας πω μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Γιατί αυτή η τελική σκηνή έχει φτιαχτεί με τη χρήση πραγματικών διαστημικών φωτογραφιών, παιδιά. Εικόνες που τραβήχτηκαν από το τηλεσκόπιο Hubble και για να ολοκληρωθεί αυτή η σκηνή χρειάστηκαν 18 ολόκληροι μήνες. Και αυτή ήταν η ταινία Thor του 2011, κυρίες και κύριοι, αλλά επειδή μιλάμε για ταινία Marvel, δεν τελειώνουμε εδώ. Και ειδού το τεσσεράκτιο, παιδιά μου, η πρώτη του εμφάνιση. Το τονίζω για αυτούς που κάτω από ένα επεισόδιο quiz μου γράφατε το τεσσεράκτιο πρώτη φορά εμφανίστηκε στην ταινία Captain America. Ορίστε λοιπόν, πάρτε το και σε επεισόδιο καλή κακή για να μην χρειάζεται να γράφω τα ίδια και τα ίδια στα σχόλια. Power, doctor. Γεια σου ρε Nick Fury τρελιάρη. Σε έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό, ε! Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Well, I guess that's worth a look. Well, I guess that's worth a look. Και ο Λόκη πλέον είναι κάτοικος γης και παίζει μπαλίτσα για να είναι ο κεντρικός κακός της ταινίας Avengers. Και παιδιά, παρεμπιπτόντως, υπάρχει επεισόδιο καλή κακή κανονικά για την πρώτη ταινία Avengers. Μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα για να το δεις. Το λοιπόν, η ταινία Thor, παιδιά, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, δεν είναι και κανένα αριστούργημα, αλλά είναι, για εμένα τουλάχιστον, η
τέλεια συνταγή της Marvel επιτυχίας. Και αυτό γιατί βγάζει μια θετικότητα, βγάζει έναν ρομαντισμό, βγάζει ένα μεράκι, δείχνει δηλαδή, φαίνεται ότι αυτοί που ασχολήθηκαν δεν ήθελαν να κοροϊδέψουν τον κοσμάκι. Και ενώ είναι αρκετά γρήγορη, δεν κάνει και τόσες σεναριακές εκτόσεις, αντιθέτως βρίσκει χρόνο για να σετάρει πολύ σωστά κάποια πραγματάκια. Έχει και έναν κακό που, okay, έχει ένα ηλίθιο σχέδιο, αλλά είναι ξεκάθαρο το κίνητρό του, οπότε αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Για εμένα, ξαναλέω, αυτή είναι η τέλεια super hero συνταγή της επιτυχίας. Μια παρόμοια συνταγή έχει και το πρώτο Captain America. Είναι η τέλεια συνταγή, είπα, έτσι. Όχι αγαπημένη μου. Μην παρεξηγηθούμε. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για την πρώτη ταινία Thor. Όπως πάντα, θέλω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, ξέρετε. Για να κάνουμε όμορφη συζητησούλα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!